Και στο βράδυ, πέρα μάλλον από την ανακοίνωση των υποψηφιότητων των Όσκαρς, είχαμε και τα βρετανικά μουσικά βραβεία, τα γνωστά Brit Awards, όπου εντάξει, η Αντέλ σάρωσε, πήρε τα 3 από τα 4 βραβεία, στα οποία ήταν υποψήφιοι. Να σας θυμίσω του καλύτερου καλλιτέχνη, και μάλιστα είναι χωρίς φύλλο πλέον τα βρετανικά βραβεία από πέρυσι. Όχι, ότι δεν υπάρχει ο καλύτερος τραγουδιστής ή καλύτερη τραγουδίστρια, είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης. Okay. Τέλος. Ωραία. Καλά, έτσι δεν δίνονταν βλέπουμε... πιο πολλά βραβεία. Υπήρχε η καλύτερη γυναίκα και ο καλύτερος άντρας. Πήρε το καλύτερο, άλμπουμ και το καλύτερο τραγούδι. Εδώ βλέπουμε την εμφάνισή της. Ερμήνευσε το τραγούδι I Drink Wine. Προφανώς στην υγειά μας, επειδή ήταν και πάρα πολύ χαρούμενη με τα 3 βραβεία που πήρε. Αλλά λίγο νωρίτερα, αν θέλουμε, μπορούμε να δούμε και την εμφάνισή της από το κόκκινο χαλί που παρουσιάζει πέρλαμπρη μέσα σε μια φανταστική δημιουργία Armani Privé. Εδώ όλα μπορεί να σας φαίνονται κανονικά, αλλά εδώ τη στιγμή που σταματάει, προσέξτε λίγο, φτιάχνει και την ουρά, έτσι, κάθεται εδώ, τοποθέτει και βάζει το χεράκι εδώ. Άμα κάνουμε κοντινό, θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο μονόπετρο που βγάζει καλή ώρα μάτι. Συγκλονιστικό. Το είναι η μαμά μονόπετρο που έχει γεννήσει τα άλλα είναι, τα μικρά παππούμε. Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό. Είναι της Lorraine Schwartz αυτό το δαχτυλίδι. Και έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία. Στο πούμε, πείτε το όπως θέλετε, έχουν φουντώσει οι φήμες ότι πρόκειται να αραβωνιαστεί ή ότι αραβωνιάστηκε με τον καλό της. Δεν το βάλε τυχαία. Θα μπορούσε να το έχει βάλει, ρε παιδί μου, για το κόκκινο χαλί, επειδή ταιριάζει. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Εδώ το δείχνει. Δεν βάζει μονόπετρο, θα μου πει. Το δείχνει πολύ έντονα. Και οι φήμες, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Rich Paul, τον γνωστό ατζέντη. Μα και το χέρι που ποζάρει. Θα μπορούσε να είναι με το άλλο χέρι, αλλά τελικά ποζάρει. Είδες, άμα ήθελε δηλαδή να το κρύψει. Τώρα θα μου πεις από την άλλη, πάλι της έδωσαν αυτό το υπέροχο κόσμο. Δεν πρέπει να το δείξει, γιατί το έβαλε για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν μπορεί να τον καμπαρώνει τον άντρα, το δείχνει εκεί έξω. Μπράβο της. Πάντως σίγουρα θα αξίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, εντάξει, είναι φοβερό. Κοίταξε να δει στην Αμερική τα μονόπετρα δεν είναι τόσο ακριβώς εδώ, να ξέρετε. Επειδή... Έχουν άλλη αξία εκεί. Όχι, είναι πιο φθηνά. Θα πάμε εκεί να αγοράσουμε. Τα διαμάντια νομίζω. Ναι, είναι όπως πέτρες. Όπως και τα ρολόγια λένε στη Σιγκαπούρη, είναι πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα. Κατά να πετάχτουμε, αλλά. Και τα ηλιακά ρολόγια λένε ότι είναι πιο φθηνά. Δεν ξέρω με τα εισιτήρια, αν μας πάει μια ή άλλη. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Μια ωραία ιδέα για το Χρήστο Δάντη, αφού βρίσκεται στην Αμερική. Τώρα. Αφού μπορεί το κάνει.